Όλγα Καπράνοβα από την Ρωσία. Τελικό, με την δεύτερη επίδοση βαθμολογήθηκε με 16.550 στον ομαδικό αγώνα. Είναι το νέο ανερχόμενο αστέρι της Ρωσίας που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών έχει τη δυνατότητα να γίνει διάδοχος της μεγάλης Αλίνας Καμπάεβα. Όλγα Καπράνοβα πριν από ένα μήνα κέρδισε την συμπατριώτησά της Ειρίνα Τσάτσινα και μάλιστα δύο φορές στην μπάλα και στο σκοινάκι σε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου που έγινε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Εξαιρετική στην άσκηση ισορροπίας που βλέπουμε, αλλά και στο πέπλο σάιλ, στην κυματιστή κίνηση δηλαδή που κάνει το σκοινάκι. Πολλές ασκήσεις ισορροπίας, πολύ καλή στην επανάκτηση του οργάνου. Αλλά και αυτή δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της όταν τελείωσε η μουσική. Θα έχει ποινή για αυτό το λόγο. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Ρωσία που πήρε για πέμπτη συνεχόμενη φορά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Και αυτή τη φορά ήταν μια κλάση ανώτερη από τις υπόλοιπες ομάδες. Πήρε 133,625. Η Ουκρανία 126,500 πήρε την δεύτερη θέση. Η 122,600 πήρε η τρίτη Λευκορωσία. Η Μετακαμπάεβα εποχή βρήκε τις Ρωσίδες πανέτοιμες και το μεγάλο αστέρι των αγώνων να ακούει στο όνομα της Όλγας Καπράνοβα.